Λοιπόν, καλώς ήρθες στο κανάλι, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, είτε παλιός είτε καινούριος. Πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή ένα φανταστικό, πολύ δυνατό άνοιγμα. Αυτό το άνοιγμα είναι η δική σου προσωπική μαγική πρόβλεψη. Βάλ το καλά στο μυαλό σου αυτό που σου λέω, η δική σου προσωπική πρόβλεψη. Τι έρχεται στη ζωή σου, τι φέρνει στη ζωή σου γενικότερα, είναι καθυλωτικό και σοκαριστικά ακριβές. Πώς θα γίνει αυτό? Εδώ ο Ακάς ξέρει τι θα κάνει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό που θα κάνουμε για να πάμε κατευθείαν, πρωτού πάω να σας το πω δύο πραγματάκια μόνο και ξεκινάμε αμέσως. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι ο ζωδιακός κύκλος. Το βλέπετε, είναι ένας κύκλος. Είναι 360 μοίρες. Σωστά. Υπάρχουν 12 ζώδια. Ο αριθμός 12 δεν είναι τυχαίος, είναι ένας ιερός αριθμός. Γι' αυτό και όσοι λένε για οφιούχους και τα λοιπά είναι κοτσάνες. Λοιπόν, δεν ισχύουν καθόλου. Ούτε πήραν οι αρχαίοι όταν φτιάχνανε το ζωδιακό κομμάτι, το ζώδιο, ναι, μεν εμπνευστήκανε μάλλον από κάποια constellation, δηλαδή από κάποιους αστερισμούς, αλλά έχουν ένα βαθύτερο νόημα. Εντάξει, ο αριθμός 12 έχει ένα βαθύτερο νόημα. Αν διαιρέσω τώρα το 360, το οποίο είναι 3 συν 6, είναι το τριπλό δηλαδή, η τριπλότητα. Ο αριθμός 3, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αν διαιρέσω λοιπόν το 360 δια του 12, μου κάνει 30. Άρα για κάθε ζώδιο υπάρχουν 30 μοίρες. 30, πώς το λένε, ενεργειακές πύλες. 30 μοίρες αφιερωμένες για κάθε ζώδιο. Δηλαδή, ο κρυός, παραδείγματος χάρη, έχει από τη 0 έως την 30. Ο τάβρος το ίδιο, από τη 0 έως 30 και ούτω καθεξής. Αυτές οι μοίρες όμως, για να σας πω πάρα πολύ, πολύ γρήγορα, είναι απίστευτα σημαντικές στην αστρολογία. Απλά η μοντέρνα αστρολογία, κάπου πηγαίνουμε λίγο διαφορετικά και εξετάζουμε κυρίως πλανήτες, όψεις και οίκους, σωστό είναι, αλλά όμως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτές οι μοίρες. Υπάρχουν κρίσιμες μοίρες, επικίνδυνες μοίρες, υπάρχουν μοίρες αυθονίας, υπάρχουν μοίρες μαγείας, υπάρχουν μοίρες που δείχνουν μία τάση, υπάρχουν μοίρες θετικές, υπάρχουν μοίρες αρνητικές, υπάρχουν πολλά πράγματα. Τώρα, πώς ενεργοποιείται κάθε μοίρα για τον καθένα είναι ένα άλλο θέμα, είναι ο προσωπικός χάρτης του καθενός, πώς εξισορροπεί ή όχι και πώς ενεργοποιείται αυτή η μοίρα, ανάλογα τώρα, βέβαια και με, με τους αστερισμούς, μάλλον με την αστρολογία και τις όψεις που βρισκόμαστε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έτσι. Δεν ισχύουν όλα για όλους την ίδια χρονική στιγμή, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Όμως εδώ πάμε να πιάσουμε, θα πιάσουμε έναν πολύ δυνατό παλμό και θα δείτε ένα άνοιγμα ιδιαίτερο, πρωτότυπο, το οποίο αν είσαι καινούριος δεν το έχεις ξαναδεί και ούτε θα το δεις πουθενά αλλού, διότι κάποιος πρέπει να ξέρει, δεν λέω ότι ξέρω προς Θεού, κάποιος πρέπει να ξέρει πολύ καλά αστρολογία, πρέπει να ξέρει πολύ καλά γενικότερα για τις μοίρες, να τις έχει μελετήσει για να μπορέσει να έχει πάρει κάποιες εμπειρίες για να γνωρίζει και τι να λέει. Στο εξωτερικό αυτό το άνοιγμα είναι υπαρκτό, έτσι. Δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικής μου εφεύρεσης, είναι κάτι το οποίο μου το έχουν διδάξει, μου το έχουν δείξει μέσα στα πλαίσια των πολλών αστρολογικών κομματιών των οποίων έχω σπουδάσει πραγματικά. Έχω λιώσει παντελόνια και παντελόνια για να μπορέσω να μάθω και να μαθαίνω, συνέχεια μαθαίνω αστρολογία. Δεν θα πω ότι είμαι κατά κάποιο τρόπο αστρολόγος, μπορώ να σας πω όμως ότι είμαι ερευνητής. Και ναι, έχω ειδικευτεί στην κλασική αστρολογία, έχω ειδικευτεί στην καρμική αστρολογία που μου αρέσει πάρα πολύ και έχω ειδικευτεί επίσης και στην ωραία αστρολογία, απλά για να τα ξέρετε. Λοιπόν, γιατί πραγματικά είναι μία γλώσσα. Τώρα, η αστρολογία, να σας πω μόνο αυτό εδώ και τελειώνουμε, για να ξεκινήσουμε το άνοιγμα και θα σας πω τι θα κάνουμε, για να κάνουμε τη δική σου προσωπική πρόβλεψη, είναι ένα μαθηματικό μοντέλο. Μαθηματικά. Η αστρολογία στηρίζεται στα μαθηματικά. Εσείς που έχετε τελειώσει, όσοι έχετε τελειώσει φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, οι δέσμες που υπήρχαν ή δεν ξέρω, οι κατευθύνσεις και όλα αυτά και ήσασταν σε θεωρητικές, τις λέγανε. Δεν θυμάμαι, συγχωρέστε με, σε δέσμες, ας το πούμε, που ήταν φυσικομαθηματικά. Έχετε ασχοληθεί και εσείς και έχετε κάνει μοντελοποίηση που λένε. Στατιστικά μοντέλα, μαθηματικά μοντέλα, διότι έτσι προσπαθούμε να προβλέψουμε. Όπως είναι η θεωρία της οικονομικής επιστήμης. Προσπαθείς να προβλέψεις, αν αλλάξεις κάποιους δείκτες ή αν αλλάξουν κάποιοι δείκτες, προβλέπουμε τι θα πάει να γίνει. Το ίδιο είναι και η αστρολογία. Ένα μαθηματικό μοντέλο στηρίζεται στα μαθηματικά. Σταματάω μέχρι εδώ, δεν το αναλύω περισσότερο. Πάντως η αστρολογία είναι ένα νοητικό, μεταφυσικό, μαθηματικό μοντέλο. Το αφήνω εδώ και πάμε να προχωρήσουμε κατευθείαν σε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Και βέβαια μιλάει μέσα από γλώσσα συμβολισμών, έτσι. Δεν σημαίνει ότι ο Κρόνος σε εξουσιάζει και δεν θα σε αφήσει και αυτά, ή ανάδρομος Ερμής και θα σου αλλάξει τα φώτα. Ναι, ισχύει σε ένα επίπεδο, ανάλογα όμως και ο καθένας πόσο είναι έτοιμος ενεργειακά, αλλά σου δείχνει μία τάση. Εντάξει. Και στην καθημερινή μας ζωή, αν το αναβάλουμε κάτω, πρόβλεψη κάνουμε.
Θα πάρω το τάδε χάπι, έχω την πρόβλεψη ότι θα έχει την τάδε αντίδραση ο οργανισμός μου, έτσι. Κάνω κάτι, έχω την τάδε πρόβλεψη, δηλαδή έχω μια ιδέα, παραδείγματος χάρη μια ιδέα, να φτιάξω, να την υλοποιήσω, έχω την προβλεπτικότητα στο μυαλό μου μέσα, προβλέπω, λέω, α, ωραία, θα πάει καλά αυτό. Ή τελικά δεν πάει καλά. Λοιπόν, η προβλεπτικότητα υπήρχε πάντα μέσα στις ζωές των ανθρώπων και στη φύση. Μετά από κάθε, πώς να σας το πω, προβλέπουμε κάποια πράγματα και λέμε πώς είναι τα μοντέλα, τα προβλεπτικά όσον αφορά με τον καιρό. Θα βρέξει, λέμε αύριο καταρακτοδός, μείνετε μέσα. Θα χιονίσει, μείνετε μέσα. Εντάξει, πάμε τώρα να κάνουμε εδώ τα δικά μας. Όπως βλέπετε, έχω επιλέξει φωτιά, αέρα, γη, νερό. Τι σημαίνει αυτό τώρα, πάρα πολύ απλά. Θα δείτε, σας το λέω, θα δείτε ζώδιο οροσκόπο. Αν θέλετε όμως, μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο. Να επιλέξετε εσείς ό,τι θέλετε. Μπορεί να είσαι ζώδιο και να έχεις οροσκόπο φωτιά και να επιλέξεις τη γη γιατί σου άρεσε, κάτι σου κάνει κλικ. Θα πάμε να ανοίξουμε τη δική σου μοίρα για το μήνα Νοέμβριο όμως, δεν είναι για πάντα, για το μήνα Νοέμβριο, με τι συντονίζεσαι, ποιο είναι το βαθύτερο μήνυμα, θα δείτε βαθύτατα μηνύματα, θα δείτε ιδιαίτερα μηνύματα στο εξωτερικό, τέτοια ανοίγματα κάνουν πάρα πολύ, που έχουν ειδικευτεί βέβαια, και έχουν και πολύ μεγάλη επιτυχία. Και οι πελάτες που πηγαίνουν λένε πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό και είναι και κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Θα το δείτε. Οπότε, μπορείς να επιλέξεις ανάλογα ζώδιο οροσκόπο ή να επιλέξεις και διαισθητικά, άσχετα από το ζώδιο σου και τον οροσκόπο σου. Επαναλαμβάνω κάτι το εξής. Το ζώδιο είναι η βάση μας, είμαστε το εμείς, όμως ο οροσκόπος δεν ενεργοποιείται μετά τα 30. Μπορεί όμως, ανάλογα βέβαια, ο οροσκόπος να έρθει και να ξεπεράσει και το ζώδιό μας, να γίνει ακόμα πιο ισχυρό και από το ζώδιο. Αυτό ισχύει. Τώρα, σε κάποιους ανθρώπους συνήθως γίνεται μετά από μια όρημη περίοδο. Εντάξει, μετά τα 30 θεωρείται ένας άνθρωπος ότι okay, έχει οριμάσει, έχει δοκιμάσει κάποια πράγματα, έχει κάποιες εμπειρίες και αρχίζει και βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Ο οροσκόπος είναι το παράθυρό μας. Μάλλον είναι το παράθυρο που βλέπεις έξω εμείς τον κόσμο, πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και ανάλογα και οι άνθρωποι πώς βλέπουν εμάς, πώς σκεφτόμαστε. Όχι, εντάξει, έχουμε την προσωπικότητά μας, αλλά σου λέει πώς σκέφτεται αυτός. Εντάξει, αυτό είναι η όλη ιστορία. Θα ανεβάσω και κάποια shorts όσον αφορά για την αστρολογία και για κάποια πράγματα. Θα τα δείτε και για τον οροσκόπο και για πολλά πράγματα. Οπότε μην χάνετε την ευκαιρία και να βλέπετε και τα mini βίντεο, τα shorts, στα οποία ανεβάζω απίστευτα θέματα και σας αρέσουν πάρα πολύ. Για γραμμές στη χειρομαντία, για εβδομαδιαίες προβλέψεις, για διάλεξε μια κάρτα, για καρμικά, για πύλες, για ό,τι θέλετε, τις Παναγιάς στα μάτια, έτσι. Λοιπόν, και θα ανεβάζω κάθε μέρα. Πάμε τώρα να κάνουμε εδώ, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο είναι η προσωπική σου πρόβλεψη και να ξεκινήσουμε όπως είναι το νούμερο 4, 5, 6, 7. Εντάξει, λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν, να τα μαζέψω, να τα βάλω λίγο στην άκρη για να έχω χώρο. Ξεκινάμε με τη φωτιά. Αυτή είναι η φωτιά. Είναι όλα τα ζώδια της φωτιάς. Έτσι, δημιουργικότητα, πάθος, φήμη, στο θετικό του. Επιτυχία, ανεξαρτησία. Ο αριθμός 4. Για μισό λεπτό. Έλα εδώ. Να μας στηρίξει αυτή εδώ πέρα ο κρύσταλλος. Πολύ ωραία, το βάζουμε εδώ πέρα. Εδώ φίλες και φίλοι τώρα, θα είναι εδώ με αυτές τις ιδιαίτερες κάρτες, θα παρατηρήσετε ότι είναι μόνο οι αυλικές κάρτες. Εντάξει, βαλέδες, βασιλιάδες, βασίλισσες. Σε κάθε λοιπόν αντιστοιχή, αυτή αντιστοιχή στο νερό, αυτή αντιστοιχή στο σπαθί, στον αέρα δηλαδή κτλ. Κτλ. Θα τα ανακατέψω, διότι θα πάμε να ανοίξουμε την πύλη με τον εξής τρόπο, να βρούμε λοιπόν, φέρτε και αυτό από εδώ μισό λεπτό για να το έχω, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε. Να τα ανακατέψω, θα μου δώσετε ένα λεπτό και να επιλέξω από εδώ. Εντάξει, εδώ. Θα επιλέξω εγώ τώρα το ζώδιο το οποίο αρχίζει και θα μας ανοίξει την πύλη. Για να δούμε, μισό λεπτό. Για να δούμε που έχει ζέστη. Εδώ έχει ζέστη. Αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, και ανοίγει με μία βασίλισσα λοιπόν σπαθάτη. Άρα μιλάμε για ζώδιο αυτή τη στιγμή του αέρα. Αλλά δεν ξέρουμε όμως ποιο ζώδιο του αέρα, γιατί εδώ είναι όλα τα ζώδια του αέρα, έτσι. Θα σας πω ποιο είναι όμως το ζώδιο, για να το κάνουμε συγκεκριμένο. Το πρώτο ζώδιο του αέρα είναι η Δίδυμη. Εκεί ανήκει στον Βαλέ. Το δεύτερο ζώδιο του αέρα είναι ο Ζυγός. Εντάξει, και μετά πηγαίνει ο Υδροχόος. Άρα αυτό το οποίο θα επιλέξουμε τώρα εδώ είναι ο Ζυγός. Και γιατί η Βασίλισσα σπαθάτη αντιστοιχεί στο αντίστοιχο ζώδιο του ζύγου. Ζυγός λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Εδώ τώρα θα τραβήξω τρεις κάρτες. Λίγο να ανακατέψω.
οι οποίες είναι οι μοίρες. Ζυγός, αλλά ποια μοίρα θα ανοίξουμε, ποια ενεργειακή πύλη είναι αυτή η οποία θα δημιουργεί, ας το πούμε, το άνοιγμα της πύλης που πρέπει εσύ στη δική σου περίπτωση να γνωρίζεις. Ωραία, λοιπόν, για να επιλέξουμε τώρα τρεις κάρτες για να καθοριστούν οι μοίρες. Εντάξει, είπαμε ζυγός, πρώτη μοίρα είναι ένατη μοίρα, η οποία βγαίνει, πάλι βγαίνει αέρας. Έχουμε μία δεύτερη μοίρα, το 4 που είναι και αυτή αέρας. Και στο τέλος έχουμε και την 8. Ωραία, λοιπόν, τα μαζεύω, που είναι γη. Κυρίως λοιπόν έχουμε αέρας. Παίζει ρόλο αυτό εδώ, ας τα βάλω εδώ πέρα. Ας τα μαζέψω και αυτά εδώ, για να δούμε αυτή τη στιγμή τι έχει να σου πει. Θα δεις τώρα τη μέθοδο. Λοιπόν, εδώ αν προσθέσω αυτούς τους αριθμούς, το 9, το 4 και το 8, μου κάνει 21. Εντάξει, τον αριθμό 21. Σωστά. Αριθμός 21 λοιπόν. Είναι μια πολύ καλή, γενικότερα στο ζυγό, 21η μοίρα στο ζυγό, έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Άκου τώρα να δεις αυτή την πύλη γενικά, λίγο αστρολογικά, και θα σου πω μετά τη βαθύτερη έννοια αυτής της μοίρας, της πύλης, και θα δεις πόσο δυνατό είναι, και θα κάνουμε και ένα συνδυασμό μετά με τα ταρό μας. Εκεί λοιπόν υπάρχει, είναι η απόλυτη έξαρση του Κρόνου. Καρμικά γεγονότα. Εντάξει, ο Κρόνος έχει να κάνει με καρμικά γεγονότα, υπευθυνότητα και περιορισμούς και δυσκολίες και μαθήματα. Υπάρχει όμως μια ευμενής ζώνη σε αυτή τη μοίρα, διότι εκεί βρίσκεται ο απλανής σπίκα και δίνει αρκετή ενέργεια όσον αφορά για να πετύχεις κάποια πράγματα. Τα άτομα λοιπόν εδώ, εσείς λοιπόν έχετε επιλέξει αυτή τη μοίρα, μάλλον λόγω φωτιάς, αν την επέλεξες διαστητικά, έχεις την επίδραση της Αφροδίτης και μπορείς λοιπόν με αυτή τη θετική επίδραση να πετύχεις έναν ανώτερο σκοπό, όποιος είναι αυτός. Με άλλα λόγια να σου πω το εξής, μπορείς να αντέξεις το σταυρό σου. Μπορείς να αντέξεις γενικά, να αποδεχθείς ότι ό,τι συμβαίνει είναι ένα αποτέλεσμα μίας, ας το πούμε, μεγαλύτερης πνευματικής πρόκλησης, αλλά έχεις τη δύναμη να αντέξεις. Εδώ τώρα με θετική διάθεση, με αγάπη, με φως, μπορεί να κάνεις κάποιο διαλογισμό πάνω σε αυτή τη μοίρα, πάνω σε αυτό που σου λέω δηλαδή. Βάλε μουσική, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Κάτι πολύ πολύ απλό. Άναψε ένα κεράκι λευκό. Μην μου ανάψει τώρα μαύρα και τέτοια. Ένα λευκό, ένα-δύο κεράκια λευκά, ξέρω εγώ τι. Κάνε μια προσευχούλα. Στη μοίρα, ναι, μπορείς να απευθύνεις και στη μοίρα, έτσι. Λίγο να ευχαριστήσεις τον κόσμο, το Θεό, το σύμπαν, δεν ξέρω τι, τη μοίρα αυτή εδώ. Για να γεμίσεις θετικά, για να μπορείς να προχωρήσεις. Αυτό κανονικά λιγότερο μπορείς να το κάνεις σε 7 ημέρες. Το λέω τώρα, όποιος θέλει εννοείται, εντάξει. Και δεν κάνουμε χόκους πόκους εδώ, κάνουμε απλά κάποια πράγματα τα οποία μας τα έχουν δώσει γενικότερα. Λίγο ακόμα να σου πω για αυτή τη μοίρα συγκεκριμένα. Αυτή λοιπόν η μοίρα, η 21η μοίρα στο ζυγό, έχει να κάνει λίγο με τη θάλασσα. Έχει να κάνει με τη μήτρα. Έχει να κάνει με το μητρικό κομμάτι. Εντάξει. Έχει να κάνει με τη μορφή, διότι μία μήτρα τι κάνει, δες και το συμβολισμό, μία μήτρα, έχει το έμβριο μέσα, αλλά του δίνει μορφή. Από κύτταρο αρχίζει και παίρνει μορφή. Αρχίζει και αποκτά αίμα, κόκαλα, έτσι, δέρμα. Και αρχίζει και μεγαλώνει. Εδώ δηλώνει ότι είναι πολύ καλό, διότι έχουμε να κάνουμε την υγεία, την αναζωογόνηση. Έχει να κάνει με τη μητέρα μας ίσως κιόλας, με τη δυναμική της μητέρας μας και με την αγάπη δίχως όρια. Διότι αυτό τελικά που θέλεις εσύ, γι' αυτό έχουμε και την Αφροδίτη εδώ πέρα που επηρεάζει, είναι με αγάπη να προχωρήσεις γενικότερα στη ζωή σου και να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις. Μιλάμε για τον Νοέμβριο, έτσι. Εδώ τώρα μιλάμε για τους βασικούς ρυθμούς, ας πούμε, και το αίσθημα το οποίο υπάρχει, γιατί είναι μία μοίρα η οποία δίνει πολύ αίσθημα και πάρα πολύ αγάπη. Ναι, για να αντέξεις, αλλά για να αντέξεις όμως πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Κατανοητά μέχρι εδώ. Ωραία. Αυτό το οποίο θα κάνω τώρα είναι μία κάρτα από αυτές τις ενεργειακές. Και μετά θα κάνουμε τα ταρό μας. Εδώ λοιπόν έχουμε. Μας βγήκε λίγο ανάποδα το ραβδί. Άκου να δεις εδώ τώρα. Γιατί θέλει προσοχή, μου πήγε να βγει ανάποδα, ίσιο, τέλος πάντων, μάλλον σημαίνει και τις δύο καταστάσεις.
Στο όρθιο το ραβδί σημαίνει ηγετικές ικανότητες, ταξίδια, γνώση, πνευματικότητα, προσφέρεται κιόλας, είπαμε για πνευματικότητα, προσφέρεται αυτή η πύλη, αυτή η μοίρα γενικότερα για πνευματικότητα, ό,τι σημαίνει για τον καθένα πνευματικότητα. Και στην αρνητική βεβαίως είναι η απώλεια δύναμης, η κατάχρηση εξουσίας και η αρνητική κριτική. Ξέρεις κάτι, εδώ είναι λίγο από το κομμάτι της ψυχολογίας, δεν θα επισέλθω περισσότερο, αλλά όταν όμως δεν μας αγαπάνε ή όταν μας απορρίπτουν σε οποιοδήποτε επίπεδο, καταλαβαίνεις ότι σκυλιάζουμε και κάνουμε αρνητική κριτική. Και το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ο λόγος είναι ότι λόγω της έκλειψης ηλίου στο Σκορπιό και στη Σελήνη. Επειδή αυτή η έκλειψη αλλά και αυτή η νέα Σελήνη στο Σκορπιό δεν είναι καλά τοποθετημένες, ναι, άκου τι σου λέω, αυτό δεν είναι μοντέρνα αστρολογία, είναι κλασική αστρολογία, η νέα Σελήνη εδώ είναι αδύναμη και έχει πολύ κριτική και πολύ, να σου το πω έτσι, έχθρα τσακωμούς απέναντι στον ήλιο. Η σελήνη είναι το γυναικείο κομμάτι, η ψυχή μας, η καρδιά μας, ο ήλιος είναι το αρσενικό μας κομμάτι και θα υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις, πολλές δυσκολίες και οι δύο πλανήτες είναι αδύναμοι. Σας το λέω αστρολογικά, όχι αστρονομικά, συμβολικά, εντάξει. Αυτό έχει να κάνει με πολλά πράγματα, τσακωμούς, δυσκολίες κτλ. Θα κάνω όμως μια ανάλυση για αυτή την σελήνη, θα τα πούμε με μεγάλη λεπτομέρεια όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Λοιπόν, τώρα, εγώ θα επιλέξω, για μισό λεπτό να επιλέξω τι μου κάνει κλικ εμένα να επιλέξω, με αυτά εδώ. Λοιπόν, θα επιλέξω εδώ να κάνουμε το ταρό μας τώρα. Να ανοίξουμε δηλαδή, να δούμε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την πύλη, για αυτή την μοίρα που άνοιξε για σένα, που είναι και σαν προσωπικό διάβασμα, έτσι, δεν υπάρχει. Κάνουμε εδώ λοιπόν αστροϊστορίες, κάνουμε εδώ πέρα ταρό ιστορίες, αστροσυμβολισμούς, αριθμοσοφίες, αριθμολογίες, ζωμενική σοφία σε αυτό το κανάλι. Αν δεν έχεις κάνει την εγγραφή, κάνε την εγγραφή σου, γιατί έτσι με υποστηρίζεις και εμένα και μου δίνεις δύναμη και κίνητρο για να μπορέσω να συνεχίσω. Έτσι κακά τα ψέματα, διότι αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο. Αυτά για να γίνουν χρειάζονται παιδιά πάρα πολλού χρόνου. Και πάμε τώρα. Εγώ θα επιλέξω έτσι. Κατευθείαν μία κάρτα. 6 κούπα, δεν σας έλεγα προηγουμένως. Μία δεύτερη κάρτα που είναι η αυτοκράτηρα, είσαι εσύ δηλαδή, και μία τρίτη κάρτα που είναι πάλι το 2. Αγάπη λοιπόν. Έχουν βγει θέματα αγάπης. Έλα να το δεις. Θέματα αγάπης. Τι σημαίνει τώρα αυτό εδώ πέρα? Το 6 κούπα είναι από τις κλασικές κάρτες οι οποίες μιλάνε για το παρελθόν, για παρελθοντικές σχέσεις, για παρελθοντικούς έρωτες οι οποίοι έχουν περάσει μέσα από διάφορες διαστάσεις. Προσέξτε πως σε μια κάρτα, σε μια εικόνα έχουμε όλο το χρόνο. Μπορεί να είναι τα παιδιά τους ή μπορεί να είστε εσείς όπου γνωριστήκατε και θέλετε να μεγαλώσετε ή μεγαλώνετε μαζί με τον σύντροφό σας, τη σύντροφό σας κτλ. Εδώ τώρα το 6 κούπα σημαίνει καρμικότατες, καρμικές σχέσεις, τόπο συνάντησης. Ή μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από το παρελθόν, ενεργοποιείτε δηλαδή, έρχονται από το παρελθόν για να σας βοηθήσουν. Όμως είναι μια κάρτα βοήθειας. Εσείς δηλαδή συντονίζεστε με αυτό το κομμάτι το οποίο θέλει μέσα η καρδιά σας, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, να υπάρχει μέσα στην καρδιά σου αυτή η εικόνα. Να είμαστε καλά, να είμαστε αγαπημένοι, να υπάρχει μια βαθύτητα, είναι κούπα. Και η κούπα σημαίνει θέλω συναίσθημα. Το σκέφτεσαι, γιατί εδώ έχουν βγει σπαθιά, το σκέφτεσαι, θες να το υλοποιήσεις. Σου έχει βγει ανάποδα, διότι παθαίνεις και αρνητική κριτική καμιά φορά με αυτά που συνδέονται ότι ναι, και οι ανθρώπινες σχέσεις είναι δύσκολες σε οποιοδήποτε επίπεδο, αλλά έχεις και βοήθειες. Βγαίνει στη συνέχεια μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα, η οποία είναι η αυτοκράτηρα και έχει να κάνει εδώ με την Αφροδίτη που είπαμε προηγουμένως, που είναι και η βοήθεια που έχεις. Πάλι εδώ σου μιλάει η Αφροδίτη, εδώ, ναι, και η Αφροδίτη, αλλά σου μιλάει εδώ πέρα και η αυτοκράτηρα για πράγματα όπως για αναγέννηση, τι είπαμε προηγουμένως με τη μήτρα, για αγάπη, για καλή υγεία. Εσύ λοιπόν αυτή την περίοδο το κλειδί σου είναι να ανανεωθείς, να προσέξεις τον εαυτό σου. Εδώ σημαίνει βέβαια και καινούρια ξεκινήματα και καινούρια πράγματα και έκφραση και πετυχαίνω και προχωράω. Και το δύο λοιπόν μπαστούνι, αυτό που θέλεις είναι μια όμορφη γλυκιά σχέση. Με πάθος, με δύναμη και να τη δέσεις αυτή τη σχέση, έτσι. Κοίταξε να δεις, εδώ είναι δεμένα. Εδώ είναι δεμένα.
Γιατί επίσης είναι το πουλάκι εδώ πέρα, το οποίο είναι μια ψυχή, γιατί θέλεις να μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα βαθύτερο συνέστημα, μια βαθύτερη ψυχή, μια βαθύτερη επικοινωνία με σένα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εντάξει, αυτό είναι το όλο κομμάτι που εσένα, να το πω έτσι, μέσα σου το θέλεις. Και νομίζω ότι είναι στο ακριβώς έτσι. Τι νομίζεις εσύ? Για πες μου την άποψή σου λίγο, τι πιστεύεις? Είναι έτσι εσείς που είστε της φωτιάς, είτε ζώδιο, είτε ζώδιο, είτε οροσκόπος? Συντονίζεσαι με αυτά. Το πώς θα γίνουν είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο εδώ εξαρτάται από τη δυναμική του καθενός ανθρώπου και πώς αυτή η ενέργεια θα φορεθεί στο σώμα μας. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Η αστρολογία τι μας διδάσκει? Μας λέει απλά πράγματα. Μας λέει ότι υπάρχουν πολύ λεπτές ενέργειες εκεί έξω, στο σύμπαν. Εντάξει, πολύ λεπτές ενέργειες. Πολλές φορές δεν τις καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν σωματίδια, άτομα. Λοιπόν, ο καθένας όμως, το πώς θα φορέσει την ενέργεια και το ρόλο του και πώς θα βγει έξω στην κοινωνία και θα μιλήσει με ανθρώπους, θα συσχετιστεί κτλ., είναι ανάλογα τώρα με την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του καθενός. Και αυτό είναι που το αποδέχεται η αστρολογία, διότι μιλάει για μαγνητική, ψυχική, ελεύθερη βούληση. Το αφήνω εδώ, είναι ωραίο το άνοιγμα, είναι ελπιδοφόρο, είναι καλό. Αυτά είναι τα κλειδιά σου. Εμένα μου άρεσε πάρα 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 πολύ, οπότε τα μαζεύω, τα βάζω στην άκρη. Το παίρνω αυτό, το ευχαριστούμε για την... Ναι, ας τα πάρω αυτά και αυτά εδώ πέρα. Τι έκανα εδώ, τα ανακάτεψα, για μισό λεπτό, δεν πειράζει. Να τις βάλω, μάλλον να τη βάλω πάλι μέσα, τη βασίλισσα αυτή, μπορεί να ξαναβγεί. Όπα, ω, παπά, πήγε να πέσει η πυραμίδα ανάποδα με το είπε βασίλισσα. Πω, μισό λεπτό. Δεν θέλω να μου σπάσει. Ας το βάλουμε εδώ, ας φέρουμε εδώ πέρα το σελινίτι. Λοιπόν, ωραία. Η φωτιά λοιπόν την αποχαιρετούμε, την ευχαριστούμε και το επόμενο που θα έρθει τώρα είναι ο αέρας. Ζώδια του αέρα, εντάξει, μιλάμε πάντα πάλι για ζώδιο ή οροσκόπο ή αν θέλετε διαισθητικά επιλέγεται. Είναι ένα μεταβλητό στοιχείο, έχει να κάνει με την επικοινωνία, του αρέσει η επικοινωνία, η ουσιαστική επικοινωνία, αλλά επίσης του αρέσει και η χαζοεπικοινωνία, δεν είναι κακό. Ξέρετε αυτό το κουτσομπολάκι, το κοινωνικό σχόλιο, το οποίο όμως δεν είναι κακό. Είναι επικοδομητικό. Λοιπόν, αλλαγές, ευκαιρίες, άνοδος, ανανέωση, φιλόδοξο ζώδιο, γενικά τα ζώδια του αέρα και πάμε να δούμε, μισό εδώ να ανακατέψουμε, μάλλον θα ανακατέψουμε μετά, πάμε εδώ να ανακατέψουμε, να δούμε λοιπόν, να ανοίξουμε σε ποιο ζώδιο θα ανοίξει η συγκεκριμένη μοίρα. Είδατε πόσες πληροφορίες πήρατε, ουσιαστικές και είναι η προσωπική σας μαγική πρόβλεψη. Έτσι είναι. Για να τα ανοίξουμε, μισό λεπτό. Ωραία, για να επιλέξω. Στην ουσία αυτό που κάνω είναι, ας το πούμε σαν η άβρα μου να χαϊδεύει την άβρα των καρτών, για να επιλέξω, γιατί αυτές οι κάρτες είναι μοιημένες. Ναι. Είναι μοιημένες με το βαφτιστικό μου όνομα, είναι μοιημένες αστρολογικά, αριθμολογικά. Λοιπόν, και με μια άλλη μέθοδο, μην φανταστείτε, δεν είναι τίποτα το τέτοιο. Α, μάλιστα, εδώ, οπ, και μου πέσα και ανάποδα, μάλιστα. Αυτή η βασίλισσα δεν θέλει να βγει. Αυτή η βασίλισσα κρατάει μυστικά. Αυτή η βασίλισσα λοιπόν εδώ που είναι η γη και ταιριάζει με την ψυχοσύνθεσή της, κρύβει μυστικά. Μισό λεπτό. Για να επιλέξω και από εδώ. Ας τη βάλουμε λοιπόν εδώ αυτή τη γη. Τη γη είναι η βασίλισσα, η οποία συνήθως έχει να κάνει... Είναι πολύ δυνατή. Να το πούμε αυτό εδώ, και η προηγούμενη ήταν πολύ δυνατή. Είναι πολύ δυνατή, ξέρει τι θέλει, ξέρει μέσα στο μυαλό της τι γίνεται. Είναι πολύ ενεργητική, πολύ δυναμική. Μπορεί όμως να προκαλέσει και τη ζήλια. Εντάξει, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εδώ τώρα έχει να κάνει με το δεύτερο ζώδιο της γης. Άρα το πρώτο ζώδιο είναι ο Ταύρος, το δεύτερο ζώδιο είναι η Παρθένος. Και βέβαια το ζώδιο της Παρθένου, είτε άντρας είτε γυναίκα, διότι τα στοιχεία υπάρχουν μέσα, μπορεί να προκαλέσει ζήλια σε άλλους ανθρώπους. Είτε για την επιτυχία της, είτε για τη σχέση της, είτε για οτιδήποτε, για τα πώς σκέφτεται κτλ. Πάμε να δούμε τις μοίρες. Ποιες μοίρες βγαίνουν εδώ πέρα. Η πρώτη μοίρα που βγαίνει είναι η έκτη μοίρα. Γη και εδώ, ωραία. Η δεύτερη μοίρα είναι
Η πρώτη μοίρα ο άσος, μπαστούνι, φωτιά δηλαδή, εντάξει, και μία τρίτη μοίρα για να κάνουμε το σύνολο δηλαδή, είναι ο αριθμός 9 που είναι σπαθί. Ωραία, άρα έχουμε μια κατά κάποιο τρόπο ας πούμε λίγο ισορροπία. Αέρας, φωτιά και γη. Εντάξει, μια χαρά, τα βάζω εδώ πέρα. Και τι κάνουμε λοιπόν, 9 και 1, 10 και 6, 16. Άρα φίλες και φίλοι, τι έχουμε. Έχουμε 16η μοίρα στο ζώδιο της Παρθένου. Λοιπόν, και άκου τώρα πληροφορίες για αυτή τη μοίρα. Θα σε κουφάνω για να δεις πόσο σοφία υπάρχουν στις μοίρες. Η μοίρα φίλε λέγεται, έρχονται τα παιδιά στο ζωολογικό κήπο. Θα γελάσεις, θα μου πεις εντάξει, γελάμε έτσι. Όχι, είναι οι συμβολισμοί. Εδώ έχει να κάνει λοιπόν, γιατί είναι ο ζωολογικός κήπος, γιατί έχει να κάνει με την πρωτόγονη δύναμη. Στο ζωολογικό κήπο έχουμε άγρια ζώα. Έχει να κάνει με την πρωτόγονη άγρια δύναμη. Είναι μία, άρα λοιπόν είναι μία μοίρα δύναμης. Και είναι πολύ δυνατή αυτή εδώ πέρα. Ε? Το ζώδιο της Παρθένου είναι πολύ δυνατό. Εντάξει, έχει τα δικά του, έχει τα μελαγχολικά του, έχει τα αγχωτικά του κτλ. Αλλά έχει και δύναμη. Αυτό που σου λέει για σένα σαν συμβουλή είναι γενικότερα η δύναμη, έτσι. Εδώ τώρα μιλάμε ότι υπάρχουν κίνητρα, αυτή η μοίρα μου λέει ότι έχω βαθιά κίνητρα μέσα μου, τα οποία είναι πολύ κρυμμένα μέσα μου στην ψυχή μου. Και αυτό το οποίο θέλει λοιπόν να βγάλει αυτή η μοίρα από μέσα σου, είναι αυτό που λέμε τα πρωτόγωνα ένστικτα, αλλά με σκοπό να βρεις τη δύναμη, γιατί το σημείο κλειδί εδώ είναι να αντιμετωπίσεις το κάρμα. Αυτή η μοίρα έχει να κάνει αντιμετωπίζω το κάρμα. Και πολλές φορές το αντιμετωπίζω, πρέπει να το αντιμετωπίσω με μια πρωτόγονη ενέργεια, με μια πρωτόγονη δύναμη. Ελπίζω να με πιάνετε, διότι εδώ σημαίνει ότι έχω τέτοια δύναμη μέσα μου, έχω τέτοιο πάθος, τέτοια όρμη. Δεν βλέπετε τα ζώα καμιά φορά πώς υπερασπίζονται με μεγάλη δύναμη και ενέργεια τη φωλιά τους, την περιοχή τους. Δεν κολλώνουν, δεν μασάνε. Είναι προγραμματισμένα να ορμήσουν. Δεν αισθάνονται αν υπάρχει κάτι καλό κακό μέσα τους. Γιατί σου λέει εγώ θα ορμήσουν. Εδώ λοιπόν η αντιμετώπιση του κάρμα είναι ότι γνωρίζω σε ένα τώρα επίπεδο, γιατί μιλάμε για ζώδιο Παρθένος και σημαίνει γνωρίζω αναλύω. Γνωρίζω και είναι στις δυναμικές, γνωρίζω την πρωτόγονη δύναμή μου. Και μπορώ λοιπόν να κοιτάξω προς το μέλλον για τα αποτελέσματα που θα φέρω, να κουβαλήσω, να αντιμετωπίσω το κάρμα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορώ και βρίσκω τη δύναμή μου. Γιατί όλη η ουσία είναι να βρεις τη δύναμή σου. Εντάξει. Αυτή η μοίρα είναι μία μοίρα δύναμης. Γιατί για να αντιμετωπίσεις το κάρμα θέλει μεγάλη δύναμη. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο για το τι σημαίνει κιόλας κάρμα κτλ. Έχω γράψει, έχω κάνει, υπάρχουν βιντεάκια, μπορεί να τα δείτε. Αλλά όμως όποιος άνθρωπος πάει να τα βάλει γενικότερα, όχι να τα βάλει, να αποδεχτεί και να αντιμετωπίσει συγχρόνως τη μοίρα του, είναι απίστευτα δυνατός και δυνατή. Εντάξει, αυτή είναι η βαθύτατη έννοια, φίλες και φίλοι. Φοβερή, φοβερή αυτή η πύλη που άνοιξε για σένα, γιατί σου δείχνει πόσο δυνατός και δυνατή είσαι. Ακόμα, πρόσεξε, άλλο είμαι ευαίσθητος, άλλο είμαι κλαίω συνέχεια, άλλο είμαι συγκινούμε, άλλο είμαι ρομαντικός, ρομαντική, άλλο, εντάξει, αυτά δεν είναι σημεία αδυναμίας όπως θέλει η σημερινή κοινωνία, λάθος. Αυτά μας τα έχουν περάσει με πρότυπα δυστυχώς εντελώς λανθασμένα. Και νομίζουμε ότι η σημερινή κοινωνία όσο πιο σκληροί είμαστε, τόσο πιο καλά θα γίνουν τα πράγματα. Και όμως, όπως βλέπετε και εσείς, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Όσο πιο σκληρός είσαι, ίσα ίσα θα χτυπηθείς και πολύ σκληρά. Και βγαίνει ανάποδα, είναι η δύναμη, να το, η δύναμή σου. Δεν είναι τυχαίο που συμβολίζει και την πρωτόγονη δύναμη, έτσι. Κοιτάξτε πώς συντονιζόμαστε, πώς συντονίζονται. Διαφορετικό deck, κλασικές κάρτες εδώ πέρα που βέβαια είναι ειδικά αμοιημένες. Κάνουμε για μοίρα, σας μίλησα για πρωτόγονη ζωή, για πρωτόγονη δύναμη, ενέργεια και βγαίνει η δύναμη, βγαίνει η αρκούδα. Στο θετικό της, γιατί μάλλον πρέπει να τα πω και τα δύο εδώ, είναι άτομα που έχουν στήριξη και σε άλλους ανθρώπους. Δυνατότητα, ασφάλεια, δύναμη και πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Δεν μασάς με τίποτα, βρε ό,τι και να γίνει. Διότι η ζωή θέλει και αυτοπεποίθηση. Κακά τα ψέματα. Στο αρνητικό, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν συντονιζόμαστε με όλη την αυτοπεποίθηση, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν και ολοκληρωτική αυτοπεποίθηση.
Απομόνωση. Έχεις την ανάγκη να απομονωθείς. Ανασφάλεια, φόβος, αδυναμία ή και βοήθειες που δεν σου παρέχονται. Λες, ρε παιδιά, εμένα δεν μου βοηθήσει κανένας. Ενώ πρέπει να το πάρεις αλλιώς και να βοηθήσεις εσύ τον εαυτό σου. Το κατάλαβες. Αυτό είναι η δύναμη. Να μην εξαρτάμε στο βαθμό που μπορώ βεβαίως από κανέναν. Και να προχωρήσω μόνη μου, μόνος μου. Ναι, θα έχεις την παρέα σου, θα έχεις τους φίλους σου, θα έχεις τον δικό σου, τη δική σου, τη γυναίκα σου, τον σύντροφό σου, δεν ξέρω τι, έναν συνάδελφο, αλλά πολλές φορές στη ζωή μπορεί να έχουμε ανθρώπους γύρω-γύρω-γύρω, αλλά οι αποφάσεις και το κάρμα έχει να κάνει, είναι μια πολύ μοναχική απόφαση. Γι' αυτό βγήκε και ζώδιο Παρθένος. Και αν το βάλω με τα ταρό, το ζώδιο Παρθένος αντιπροσωπεύεται από τον Ερημίτη. Ψάχνω την ψυχή μου, αλλά το ψάχνω μόνος μου, μόνη μου. Μόνος μου θα βρω που με πηγαίνει ο δρόμος. Εντάξει. Πάμε τώρα για να δω ποια κάρτα θα επιλέξω. Ωραία, θα επιλέξω αυτές εδώ πέρα. Πού, ναι, βεβαίως. Πυθαγόριες, ειδικές Πυθαγόριες κάρτες, φίλες και φίλοι. Σπάνιες, πολύ σπάνιες. Αυτές τις είχα αγοράσει πριν πάρα πολλά χρόνια από το εξωτερικό. Τελευταίες κόπιες, ας το πούμε, αλλά έχουν μέσα αριθμολογία, αστρολογία, αλχημία, συνδυασμούς απίστευτους, αλλά ας το κρατήσουμε σε ένα απλό επίπεδο γιατί μην μπερδευτούμε εδώ. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Στο καπάκι, όπως είναι πρώτη κάρτα, που βγαίνει ο έρωτας. Οι εραστές είναι. Οι εραστές και πόσο αγαπάω τον εαυτό μου, πόσο αγαπάω τους άλλους ανθρώπους, θέματα σχέσεων γενικότερα έρχονται στο προσκήνιο, θέματα αποφάσεων βεβαίως και εννοείται, θα τα πούμε σε λιγάκι. Έρχεται το δύο ξυφών, εδώ έχουμε λοιπόν μια άλλη αποτύπωση, δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές ας το πούμε, συναντώνται σε ένα άλλο κοσμικό επίπεδο και το άλλο που μας έρχεται και ένας άγγελος, πάρα πολύ ωραία. Ο άγγελος είναι η εγκράτεια, έτσι. Θέλω να τις δούμε λίγο αυτές τις κάρτες μαζί, διότι είναι πάρα πολύ γλυκές, πάρα πολύ ερωτικές. Εννοώ δηλαδή με την έννοια της γλύκας, αυτής της όμορφης γλύκας. Εσύ έχεις αντιμετωπίσει, οι σχέσεις σου γενικά είναι πολύ καρμικές. Είτε είναι φιλικές, είτε είναι οικογενειακές, είτε είναι συγγενικές, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι επαγγελματικές, έχετε υπόψη σου. Ας το πούμε για το μήνα Νοέμβριο, αλλά γενικά όμως, σε ακολουθεί ένα κάρμα εδώ. Οι εραστές, θέλεις, σου αρέσει, η επιθυμία σου είναι ή να είσαι σε μια πολύ γλυκιά και όμορφη σχέση, έναν έρωτα, όχι μόνο θυελώδη, έναν έρωτα που να έχει βάση, σταθερότητα, μια γλύκα, να λιώνεις μέσα σε αυτή τη γλύκα, να έχει επικοινωνία. Το δύο ξυφών γενικότερα σημαίνει και ανασφάλεια. Το δύο ξυφών σημαίνει και αναποφασιστικότητα. Δεν είναι τόσο ισχυρή κάρτα, διότι ανάμεσά της έχει τους εραστές και έχει και τον άγγελο. Ο άγγελος εδώ πέρα. Ναι, ο άγγελος εδώ πέρα δεν είναι η εγκράτεια. Ο άγγελος εδώ πέρα συμβολίζει την κρίση. Την ώρα και την μέρα της κρίσης. Αυτό που θέλει να σου πει εδώ είναι ότι έχεις προστασία, έχεις βοήθειες εκ των άνωθεν, έχεις περάσει μέσα από κρίσεις δικές σου σαν άνθρωπος, ταυτότητας, ανθρωπιστικές, ερωτικές κρίσεις, δυσκολίες, κρίση γάμου, πραγματικές κρίσεις, έτσι, γιατί είναι και καθημερινότητα στη ζωή μας εδώ. Αλλά έχει έρθει η ώρα της απόφασης για σένα. Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Έχεις μεγάλη δύναμη. Έχεις την εύνοια του Θεού αν θέλεις ή από πάνω από άλλες ψυχές, άλλες διαστάσεις. Ήρθε η στιγμή να ακούσεις τον εαυτό σου, εδώ σημαίνει ακούω τον εαυτό μου. Ήρθε η ώρα να αφυπνιστείς λιγάκι, να ξυπνήσεις, να σου το πω έτσι, να αποφασίσεις κιόλας. Εδώ υπήρχε μια αναποφασιστικότητα γιατί δεν ήξερες, δεν το γνώριζες, πιέστηκες, έκανες. Και εδώ όμως το κομμάτι του έρωτα έρχεται, των εραστών δηλαδή, να σου αναδείξει και τα θέματα σου που μπορεί να έχεις και να αντιμετωπίσεις και τις δυσκολίες στο ερωτικό κομμάτι των σχέσεων κτλ. Λίγο να το ξεκαθαρίσω, να σου πω κάτι. Εδώ ανοίγεται μια ευκαιρία για εσένα,
εξαρτάται από εσένα πώς θα το χρησιμοποιήσεις όλη αυτή την πληροφορία. Γιατί ναι, παίρνουμε την πληροφορία, την αφήνουμε μετά και δεν προχωράει, ή δεν την προχωράμε, ή δεν δίνουμε ενέργεια, ή δεν αυτό. Όλα εξαρτώνται από εμάς κυρίως, σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ναι, υπάρχει το εξωτερικό περιβάλλον, υπάρχει η ελεύθερη βούληση και των άλλων ανθρώπων, αλλά τι κάνεις όμως όταν υπάρχει μια απόφαση η οποία δεν είναι αυτή που σου αρέσει. Δεν σου άρεσε αυτό που άκουσες από εδώ, από τον σύντροφό σου. Γιατί μπορεί να είναι εδώ οι δικές σου προσδοκίες και εδώ είναι αυτά που σου λέει ο άγγελος, ο άλλος δηλαδή, ένα καθρέφτισμα, μια άλλη ψυχή. Ενώ δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος. Διαφωνίες. Εδώ δείχνει το καρμικό κομμάτι της διαφωνίας, των παρεξηγήσεων, της αναποφασιστικότητας, των μη ξεκάθαρων ίσως πραγμάτων. Όσο πιο ξεκάθαρος ξεκάθαρη είσαι στη ζωή σου, λέει εδώ αυτό το κομμάτι, τόσο καλύτερα. Μπορεί να απομακρυνθούν άνθρωποι από σένα. Ναι. Γίνεται. Διότι όταν είμαστε πολύ ξεκάθαροι και η αλήθεια καμιά φορά, η ομοία αλήθεια είναι δύσκολη και για τον άλλον, γιατί πληγώνεται ο εγωισμός του, ο εγωκεντρισμός του και αυτά, όμως είσαι ξεκάθαρος, ξεκάθαρη. Μπορείς στο τέλος να μείνεις. Μου είχε γράψει μία, θυμάμαι, όταν είχα κάνει ένα short video. Πρόσεξε, γιατί θα μείνεις μόνο με το γάτο σου. Και το εννοούσε τώρα ή ηρωνικά. Ή το εννοούσε ότι κοίταξε να δεις, στο τέλος, μόνο τα ζώα είναι αυτά που μάλλον έχουν πολύ μεγάλη καρδιά και μας εμπιστεύουν ότι τυφλά και μας αγαπάνε. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, φίλες και φίλοι, διότι ναι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μας αγαπάνε. Με το δικό τους τρόπο περίεργο. Εντάξει. Για να μην τα διαλύουμε λίγο και όλα, εντάξει. Ναι, υπάρχουν κάποιοι, ναι, μας έχουν προδώσει, μας έχουν αυτό. Οκ, προχωράμε. Εντάξει. Θα μου πεις πολύ απλά το λες, γιατί για κάποιους ανθρώπους δεν είναι τόσο εύκολο και έχετε δίκιο. Έτσι είναι ακριβώς. Μπορεί εγώ ή κάποιος άλλος να έχει τη δύναμη και να προχώρησε, κάποιοι άλλοι όμως όχι. Αυτό δείχνει εδώ όμως. Είσαι έτοιμος, έτοιμη να πάρεις αποφάσεις και να τα ξεκαθαρίσεις. Ναι, σου λέει, μπορούμε να είμαστε μαζί και διαφορετικοί κιόλας, έτσι. Αυτή είναι σε μια άλλη δόνηση με το νερό, το πόδι σου πατάει μέσα στο νερό, δείχνει την αγάπη, το αίσθημα, εντάξει, δείχνει την ερωτική φύση. Αυτός εδώ έχει μια άλλη δόνηση, είναι πιο υγιεινός, γιατί είναι και το αρσενικό στοιχείο. Ξέρετε, οι άντρες είναι, η αρσενική ενέργεια είναι καλωδιωμένη, ας το πούμε, σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο, οι γυναίκες σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο. Αλλά όμως αυτό που έχει ανοίξει εδώ είναι φανταστικό. Η δύναμή σου, το κάρμα σου, ξεκάθαρα πράγματα. Εντάξει. Φοβερό. Φοβερό να λες. Φοβερό να λες. Γράψε τώρα και εδώ πόσο δυνατό ήτανε. Παίρνω λοιπόν και αυτή την κάρτα. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον αέρα, το βάζω στην άκρη. Παίρνω και αυτές τις μοίρες, μισό λεπτό να τις βάλω, να τις ανακατέψω εντελώς ξεχωριστά. Και να πάμε εδώ και να πάμε στην τρίτη επιλογή τώρα, που είναι η γη. Εντάξει, ωραία. Πάμε στη γη λοιπόν. Εδώ. Α, ζώδια γης, sorry να το πω και αυτό, που εξετάζουμε οροσκόπο και ζώδιο. Αν θέλεις τώρα και διαισθητικά. Κάποιος μπορεί να επιλέξει και διαισθητικά. Είναι μια χαρά. Σταθερότητα, γενικότερα σιδηρό πράγματα, ασφάλεια, κέρδη, αξίες και γενικότερα η αξία μας και σαν άνθρωποι και σαν επαγγελματίες. Όλα αυτά τα όμορφα. Εδώ να ανακατέψω λίγο, που να δούμε σε ποιο ζώδιο θα ανταποκριθεί αυτή η μοίρα τώρα για τα ζώδια της γης και τους οροσκόπους ή διαισθητικά τι έχεις επιλέξει. Για μισό λεπτό να ελέγξω, να σκανάρω. Λοιπόν, ναι, εδώ. Και εδώ μας βγαίνει ένας βασιλιάς και βεβαίως βγαίνει ένας βασιλιάς της γης. Το τελευταίο ζώδιο, το τρίτο ζώδιο, γιατί ο βασιλιάς εκφράζεται, αντιπροσωπεύεται από το τρίτο ζώδιο, είναι ο εγώκερος. Άρα έχουμε εγώκερο εδώ. Εντάξει. Εδώ τώρα εγώκερος σημαίνει ότι είναι πολύ σταθερός. Εντάξει. Του αρέσει πάρα πολύ η ασφάλεια. Έχει βεβαίως και φιλοδοξίες. Εντάξει. Έχει μία εξουσία κατά κάποιο τρόπο. Για να δούμε όμως τώρα. Για πάμε να δούμε τι θα επιλέξουμε από μοίρες. Για να δούμε τις μοίρες μας. Τρία κούπα. Ωραία, μάλιστα. Τρία κούπα. Νερό, αγαπούλες.
Η άλλη μοίρα είναι η 6, ωραία, 3-6, άρα έχουμε μια ενεργοποίηση λίγο του νόμου των 3, 3-6-9, θα βγει για να δούμε. Και το επόμενο είναι το 4, όχι. Λοιπόν, άρα εδώ, η μοίρα που βγαίνει να εξετάσουμε φίλες και φίλοι, είναι η 13η μοίρα στον εγώ καιρό. Εντάξει, 13η μοίρα στον εγώ καιρό. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια εδώ έχουμε κούπα, εδώ έχουμε γη και εδώ έχουμε φωτιά. Έχουμε μια ισορροπία πάλι δυνάμεων κατά κάποιο τρόπο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει αυτή η μοίρα, αυτή η πύλη που ανοίγει για σένα. Λοιπόν, αυτή η 13η μοίρα στον εγώ καιρό είναι πολύ ιδιαίτερη διότι έχει να κάνει με την ίδια σου την ύπαρξη. Άκου το όνομα της μοίρας. Είναι περίεργο, κοιτάξτε να δείτε. Τα ονόματα στις μοίρες και στις πύλες είναι περίεργες, έτσι δεν είναι, είναι περίεργες. Αλλά από πίσω υπάρχει όμως μια μεγάλη βαθύτητα και την αναλύουμε μαζί. Γι' αυτό σας λέω, χρειάζεται και δεν είναι μόνο να. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να έχει εντρυφήσει, να το πω έτσι, λίγο μοιηθεί λίγο στα μυστικά, για να μπορέσει να αποκωδικοποιήσει. Αν την ακούσετε τη μοίρα έτσι, θα γελάσουμε. Δηλαδή, και θα λέμε, όχι, τι λέει, ας πούμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, και να γελάσουμε είναι πολύ ωραίο, είναι μια χαρά. Νομίζω ότι χρειάζεται να γελάμε. Νομίζω ότι χρειάζεται να γελάσουμε και γενικότερα, διότι το έχουμε πολύ ανάγκη αυτό το κομμάτι. Αυτή η μοίρα λοιπόν, το όνομά της είναι ένας πυρολάτρης διαλογίζεται πάνω στις έσχατες πραγματικότητες της ύπαρξης. Τώρα κάποιος ο άσχετος μπορεί να πει τρέξε μου και τρέχα και τρέχα γύρευε, τι είναι αυτά που μαζελές, ας πούμε, εντάξει έχεις πει. Όχι φίλες και φίλοι. Μιλάει για τις αλήθειες. Μιλάει, βγήκε επίσης και, βγήκε και φωτιά, έτσι. Λοιπόν, μιλάει για τη φωτιά της αλήθειας, της ύπαρξης. Η ύπαρξη έχει φωτιά, έχει ενέργεια. Όταν είμαστε ζωντανοί, το σώμα μας έχει φωτιά, έχει ενέργεια. Το καταλαβαίνετε. Είναι αυτό που λέμε στους 30, πόσο είμαστε, πόσο είναι το σώμα, σε ποιους βαθμούς είναι, που πρέπει το σώμα να διατηρήσει, σε πόσους βαθμούς Κελσίου. Είναι η ζέστη του σώματος. Έχει βέβαια να κάνει με τον αποκρυφιστή, γιατί ο εγώ καιρός είναι ο μύστης. Υπάρχουν και άλλα ζώδια βέβαια, αλλά ο εγώ καιρός είναι ο μύστης, είναι ο αποκρυφιστής, είναι ο μάγος, ο μυστηριώδης, έτσι. Είναι ο μυστικιστής. Η φωτιά λοιπόν, το πυρ, πάντα γοήτευε τους ανθρώπους. Πάντα γοήτευε τη φαντασία. Έτσι δεν είναι. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν ακόμα μέχρι και πυροβασία, υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται με τη φωτιά για να αποδείξει κάποιος την πίστη του και τη δύναμή του. Και την ενέργεια, τη δυνατή ενέργεια, καταλαβαίνετε που πηγαίνουμε τώρα, στη δυνατή ενέργεια. Έτσι αποκωδικοποιούνται τα πράγματα και μπαίνουμε βαθύτερα. Εδώ τώρα έχει να κάνει με φυσικά τον αποκρυφιστή, τον γιόγκι, τον γκουρού, τον μύστη. Έχει να κάνει με όλη τη διαδικασία της θέλησης, του διαλογισμού, της προσευχής, της εσωτερικής αυτής πάλι δύναμης. Κοιτάξτε να δείτε. Εννοείται ότι και στη σημερινή εποχή το μεταφυσικό, μυστικιστικό κομμάτι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τραβάει πολλούς ανθρώπους. Άσχετα αν πολλές φορές αυτό το κομμάτι του μυστικισμού εκφράζεται με εντελώς τσαρλατανικό, απατεωνίστικο, κερδοφορικό καθαρά τρόπο. Ναι, φυσικά υπάρχουν και επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι φυσικά εννοείται κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά όπως σε κάθε επάγγελμα και σε κάθε επιστήμη υπάρχουν και τσαρλατάνοι και απατεώνες. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Όμως εδώ αυτό που σου λέει είναι η σωστή τοποθέτηση, διότι αυτό το οποίο μαθαίνεις από αυτή τη μοίρα, από αυτή την πύλη που έχει ενεργοποιηθεί για σένα, είναι η θέλησή σου, είναι η θέληση. Είναι η θέληση του ανθρώπου. Το πανίσχυρο πνεύμα της θέλησης. Η θέληση, η πίστη, η δύναμη με τα κοινή βουνά πραγματικά. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, όντως. Αυτή είναι η απίστευτη, πολύ δυνατή, συγκλονιστική μοίρα που ανοίγει για σένα και μιλάει για τη δύναμή σου. Γιατί πολλές φορές φτάνουμε εμείς οι άνθρωποι, μάλλον το έχεις ανάγκη να το ακούσεις αυτό, να νιώσεις, να ακούσεις ότι είσαι δυνατός, ότι είσαι δυνατή. Ναι, είσαι, φυσικά και είσαι. Και να σου δώσει αυτή τη βαθύτητα που χρειάζεσαι, τουλάχιστον να εμπνευστείς, έστω από αυτή την ανάλυση,
και να προχωρήσεις, αγαπητέ μου, αγαπητή μου. Έτσι δεν είναι? Για να βγάλουμε και μία κάρτα, η οποία είναι, λοιπόν, είναι η δημιουργία μου. Βγήκε και εδώ και ανάποδα και ίσια θα το δούμε. Εδώ λέει, λοιπόν, η δημιουργία είναι η στροφή, έτσι, μάλλον όχι η στροφή, συγγνώμη, είναι ο στρόβιλος. Ο στρόβιλος στην αρχαία Ελλάδα αποτυπωνόταν με το γράμμα S, ίσα B αν το θυμάστε, ήταν και στις εξισώσεις του Διόφαντου, διότι ήθελε να δείξει το στροβιλισμό του σύμπαντος, ότι όλα στο σύμπαν είναι ένα στροβιλισμός. Το ξέραν από τότε, πριν χιλιάδες χρόνια. Πώς, με ποιο τρόπο, είναι άλλη ιστορία, μην μπαίνουμε σε αυτό. Είναι η δύναμη, είναι η ανάκτηση δύναμης. Κοίτα, σου είπα για δύναμη προηγουμένως. Είναι η δημιουργία. Οι αρνητικές ενέργειες γίνονται θετικές. Έχεις μια αλχημική δύναμη εσύ, ή μπορείς να την αποκτήσεις. Μέσα από διαλογισμό, προσευχή, πώς το λένε, δύναμη της θέλησης, ότι θα τα καταφέρεις, και μιλάμε και σε πρακτικά πράγματα γήινα, έτσι, όχι μόνο μεταφυσικά. Δεν σημαίνει ότι πάω να εγκλειστώ σε ένα μοναστήρι, ας πούμε, ή να πάω σε μια σπηλιά στην Ινδία να κάνω διαλογισμό το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι, όχι, όχι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος πιστεύω, και πρέπει ένας άνθρωπος να είναι και στην αγορά που λένε έξω, δηλαδή έξω εκεί στην κοινωνία, γιατί παίρνεις εμπειρίες, δυσκολίες βεβαίως και αυτό, αλλά και στο εσωτερικό κομμάτι. Ανάποδα σημαίνει ότι έχεις χάσει κάπου λίγο, υπάρχει ένα στρέβλος ίσως γεγονότων, δεν τα βλέπεις λίγο καθαρά, γι' αυτό χρειάζεσαι να έρθεις λίγο με αυτή τη δυναμική, με τη θέληση να το ισιώσεις την αλήθεια πραγματικά, και ξεκάθαρες καταστάσεις να τις φέρεις να γίνουν ξεκάθαρες, και σχέσεις λίγο, ας πούμε, δυσαρμονικές, οι οποίες λίγο σε δυσκολεύουν και σε ταλανίζουν και σε επηρεάζουν. Εντάξει, πάμε όμως να δούμε, αυτό θα επιλέξω. Ναι. Για πάμε να δούμε τι όμορφα μηνύματα θα βγάλει αυτή η μοίρα για σένα, που σου μιλάει για τη θέληση, για τη δύναμη. Είναι σαν να σου κάνω προσωπικό τώρα, έτσι. Πραγματικά πέσανε εδώ πέρα κάποιες κάρτες. Η κάρτα που έπεσε είναι και η κρίση. Ναι, είσαι σε μια κρίση. Αυτή την περίοδο περνάς μια κρίση εσωτερική δική σου, ψυχική, υπαρξιακή, νοητική, βάλε ό,τι θέλεις εσύ, ερωτική. Δύσκολες καταστάσεις. Περνάς μέσα από δυσκολίες. Εντάξει. Όλοι οι άνθρωποι περνάνε. Να το ξέρεις ότι όλοι οι άνθρωποι περνάνε μέσα από δυσκολίες. Περνάνε μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Και πάμε να επιλέξουμε τρεις καρτούλες. Για να δούμε εδώ. Η πρώτη κάρτα είναι η δικαιοσύνη. Εσύ αναζητάς και τη δικαιοσύνη. Σαν να μου λες, Ακάς, okay, εντάξει, καλά μου τα λες. Μου λες για δύναμη. Μου λες για υπέρβαση. Μου λες για θέληση. Αλλά κοίταξε να δεις. Όμως, εμένα αυτό που με ενοχλεί και με πειράζει είναι η δικαιοσύνη. Γιατί εγώ να είμαι δίκαιος δίκαιη και οι άλλοι να με αδικούν? Έχεις δίκιο. Πάμε να το δούμε όμως. Γιατί να περνάω εγώ την αδικία? Εδώ έχουμε τώρα ένα 9 πεντάκτινο, το οποίο είναι πολύ καλό γενικότερα, και έχουμε επίσης και το 6, μάλιστα, έχουμε και το 6 μπαστούνι. Okay. Φωτιά, γη, πολύ γη εδώ, δικαιοσύνη, κάρμα. Και έρχεσαι εδώ και μιλάς τώρα και εσύ για τη δικαιοσύνη. Πολύ όμορφες κάρτες και αυτές, πανέμορφες τράπουλες, δείτε εδώ με πόσο πάρα πολύ όμορφες, και στην υφή τους είναι πολύ ωραίες. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ ρε παιδιά? Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα, τι έχουμε? Εδώ έχουμε τον αριθμό 11, εδώ έχουμε το 9, εδώ έχουμε το 6. Δικαιοσύνη, 9 πεντάκτινο που μιλάει και για επαγγελματικά, μιλάει και για αξιοσύνη, για την αξία σου. 6 μπαστούνι που σου μιλάει για νίκη, για τη δικαιοσύνη. Το 6 μπαστούνι είναι δυνατή κάρτα. Το 6 μπαστούνι σημαίνει ότι τελικά αυτή η θέληση, να στο πάω ανάποδα, η θέλησή σου για να πετύχεις οτιδήποτε θέλεις, σχέσεις, επαγγελματικά, θέλει υπομονή, γιατί είναι το 9, να δεις τι σου ταιριάζει, τι δεν σου ταιριάζει, τι σου κολλάει ή όχι. Και ό,τι κάνεις, πρώτα απ' όλα εσύ να είσαι δίκαιος δίκαιη, διότι ξέρεις, υπάρχει και ο νόμος του κάρμα, γιατί εδώ έχει βγει πολύ πνευματικό κομμάτι εδώ, πολύ ισχυρό, και θα δικαιωθείς όταν είναι σωστά τα πράγματα. Θα δικαιωθείς όταν κλείσουν οι κύκλοι που πρέπει να κλείσουν. Θα νικήσεις όταν έρθει η στιγμή που πρέπει να νικήσεις. Αυτές οι κάρτες λοιπόν εδώ, έτσι όπως μου έρχεται εμένα, ερμηνεύονται
με διάφορους τρόπους. Ερμηνεύεται πρώτα, γίνεται αυτή πρώτη και γίνεται αυτή δεύτερη. Για να νικήσεις πρέπει εσύ να είσαι δίκαιος δίκαιη και να ξέρεις ότι υπάρχει δικαιοσύνη και πνευματική δικαιοσύνη, ακόμα και όταν πιστεύεις ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αλόβητοι. Είναι λάθος, όλοι θα περάσουν μέσα από το ζύγι της δικαιοσύνης. Είτε είναι δικαιοσύνη, νομική δικαιοσύνη, είτε είναι πνευματική δικαιοσύνη, ενεργειακή κτλ. Πρέπει όμως πρώτα, να πάμε πρώτα τώρα, αυτό εδώ πέρα να πάμε, πρέπει όμως πρώτα να κλείσουν κάποιοι κύκλοι ή να έχεις κάποια εσύ. Τώρα βέβαια, έχεις καταλάβει κάτι, τι έχει γίνει? Γιατί μου έρχεται τώρα εμένα η πλασιά να σου πω. Επειδή μιλάμε για θέληση, η θέληση είναι δύναμη. Η θέληση δημιουργεί πραγματικά εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Με έβαλε σε μένα, στο ασυναίσθητα ας το πούμε, να αλλάζω τη ροή των καρτών. Οι κάρτες βγήκαν με μια συγκεκριμένη σειρά, έτσι δεν είναι, βγήκαν έτσι. Εσύ όμως, με τη δύναμη της θέλησης, με έβαλες να ερμηνεύσω τις κάρτες με διάφορους συνδυαστικούς τρόπους. Με αυτό πρώτο, με αυτό πρώτο, μετά αυτό, με ό,τι συνδυασμό θέλεις. Αυτή είναι η δύναμη της θέλησης. Διότι στα ταρό και παντού βέβαια, και στην αστρολογία και στην αριθμολογία, αυτό που παίζει ρόλο είναι η λεπτομέρεια. Είναι η παρατήρηση και η παραμικρή λεπτομέρεια. Είναι ένα άνοιγμα το οποίο δείχνει εδώ πολύ μεγάλη δύναμη. Δείχνει το στροβιλισμό, έτσι. Ο στροβιλισμός έχει μεγάλη δύναμη. Στο σύμπαν δηλαδή, οι γαλαξίες που κινούνται με στροβιλισμό και η Γη βεβαίως, μιλάμε για τεράστιες δυνάμεις. Ηλεκτρομαγνητικές, βαρυτικές, γεωμαγνητικές κτλ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν εσύ έχεις μεγάλη δύναμη να αλλάξεις τη ροή της δικής σου ιστορίας μέσα από τη δική σου πολύ πολύ δυνατή θέληση. Δεν θα πω κάτι άλλο. Το αφήνω εδώ. Μπορείς να κάνεις και τη δική σου ερμηνεία, δηλαδή πώς θες εσύ να ερμηνεύσεις την κάρτα. Πρώτα τα μπαστούνια, το εξμπαστούνι, μετά αυτό, κάνε τους συνδυασμούς. Θες να πάει έτσι, θες αυτό να το φέρεις εδώ, θες αυτό τελευταίο, θες όπως θέλεις εσύ. Οι συνδυασμοί είναι δικοί σου. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι η θέληση και η δικαιοσύνη. Σημαίνει έχω θέληση και για δικαιοσύνη και φυσικά υπάρχει δύναμη. Αυτό το άνοιγμα έχει πάρα πολύ δύναμη. Εντάξει. Ωραία. Και πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη μας επιλογή. Εντάξει. Μιλάμε απίστευτα δυνατό ενεργειακά, μπορώ να πω, αυτό το ρίξιμο. Λοιπόν. Μαζεύουμε τον βασιλιά. Θα τον βάλουμε εδώ μέσα για να τα ανακατέψουμε μετά. Και εδώ. Και έρχεται τώρα το νερό. Το νερό λοιπόν. Ζώδια νερού. Οροσκόπος νερό ή αν το έχεις επιλέξει και διαισθητικά, γιατί έτσι γουστάρεις, γιατί έτσι σ' αρέσει. Το αφήνω εγώ εδώ και ξεκινάμε λοιπόν τώρα να πω το εξής. Είπαμε ζώδια νερού, έχει να κάνει με την αυθονία, τις αρμονικές σχέσεις, υγεία, θέματα υγείας γενικά, αν υπάρχει δυνατή υγεία, εξαγνισμός, εξαγνίζω την άβρα μου, εξαγνίζω την ενέργειά μου κτλ. Και θεραπεία, γενικά με θεραπεία. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ζώδια του νερού, πολλά ζώδια νερού ή οροσκόπος, γίνονται και θεραπευτές. Γίνονται εξαιρετικοί θεραπευτές και ιδιαίτερα στο ενεργειακό κομμάτι θεραπείας ή στο ψυχολογικό κομμάτι θεραπείας. Δηλαδή ψυχολόγοι, coaches κτλ. Λοιπόν, εγώ ανακάτεψα τώρα εδώ για να φέρουμε εδώ πέρα να δούμε τι μας επιφυλάσσει, ποια μοίρα λοιπόν θες να ανοίξεις εσύ για να κάνουμε το προσωπικό σου. Για να δούμε εδώ και βγαίνει μία βασίλισσα κούπα. Συντονίστηκε εντελώς με αυτό το κομμάτι και είναι το πρώτο ζώδιο νερού. Λοιπόν, το πρώτο ζώδιο του νερού είναι ο καρκίνος. Το δεύτερο ζώδιο νερού είναι ο σκορπιός. Η βασίλισσα αντιπροσωπεύει το δεύτερο ζώδιο του νερού. Σκορπιός λοιπόν, εντάξει. Είναι μία βασίλισσα η οποία είναι αρκετά αγαπητή. Μπορεί να γίνει πολύ αγαπητή, μπορεί να έχει ανοιχτόχρωμη ή να έχει ανοιχτά μάτια, ανοιχτόχρωμα μάτια, έτσι. Όχι πάντα απαραίτητο, αλλά λέμε γενικά έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ καλή στην οικογένεια γενικά, αυτή η βασίλισσα γενικά. Να φροντίζει,
είναι πάρα πολύ τρυφερή, μπορεί να είναι πολύ τρυφερή, της αρέσουν οι τέχνες και φυσικά εννοείται ότι έχει και μεγάλη έφεση και στον ενεργειακό κόσμο, στον πνευματικό κόσμο, στον μεταφυσικό κόσμο. Δηλαδή, όταν το εννοούμε αυτό, πολλές φορές μπορεί κάποιοι άνθρωποι δεν ασχολούνται καθόλου με αυτά, έτσι. Έχουν όμως μια διαίσθηση, έχουν μια καταγραφή στην ψυχή τους. Έχουν μέσα τους μια δυνατότητα δηλαδή, μια ψυχική καταγραφή, μια ψυχική όσμωση, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, και συνδέονται με άλλες καταστάσεις, με άλλες διαστάσεις και έρχεται στο φως η αλήθεια. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε τις τρεις, θα τραβήξω τρεις κάρτες, μισό λεπτό, τρεις μοίρες, μισό λεπτό. Η πρώτη μοίρα λοιπόν είναι ένα εφτάρι, μάλιστα εφτάρι, πολύ σημαντικό. Μπαστούνι. Φωτιά δηλαδή. Το δεύτερο είναι ένα εφτά καρό. Συγκλονιστικό, φίλες και φίλοι. Τα εφτάρια γενικότερα είναι η θεία βούληση, το θεϊκό σχέδιο, η θεϊκή προστασία. Είναι τα 7 επίπεδα, ξέρω εγώ, του παραδείσου. Είναι πολλά πράγματα. Ο αριθμός 7 είναι πάρα πολύ ιερός από αρχαιοτά των χρόνων. Και το 7 δηλώνει επίσης και κληρονομικό χάρισμα. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Δηλώνει εδώ ότι έχεις κάποιες ιδιαίτερες δυνατότητες, ότι οι συμπαντικές δυνάμεις, ας το πω έτσι, ο Θεός, οργανώνονται προκειμένου να έρθουν και να σε βοηθήσουν. Και 2 εφτάρια είναι σημαντικά εδώ. Άρα λοιπόν έχουμε και ένα γης εδώ. Okay, και για να δούμε τι άλλο. Και εδώ αυτό που έχουμε πει, εντάξει, παιδιά τι να πω, ορίστε, δείτε εδώ, μιλάει μόνο του. 3 εφτάρια, ούτε τζόκερ που λέει ο λόγος να παίζαμε. Πόσες είναι οι πιθανότητες ρε παιδιά, βάλτε να κάνουμε μια στατιστική, δηλαδή όσοι από εσάς ασχολείστε και με μαθηματικά. Πόσες είναι οι πιθανότητες από τις πόσο είναι 56 κάρτες και τα λοιπά, να βγούνε 3 εφτάρια. Αν τράβαγα άλλο ένα θα βγαίνει και το εφτάρι το επόμενο. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, ένα τριάρτσα, εντάξει. Άρα εδώ έχουμε λοιπόν τώρα 3 εφτάρια στη σειρά. Έχουμε ενέργεια, έχουμε γη, έχουμε νερό. Οι 7 δυνάμεις, πολύ ισχυρές δυνάμεις, έτσι. 3 εφτάρια δεν είναι τυχαίο, μας κάνει τον αριθμό 21 και γενικά τώρα μιλάμε για, είπαμε για Σκορπιός, την 21η μοίρα λοιπόν. Σκορπιός, 21η μοίρα. Για να δούμε. Λοιπόν, έλα εδώ, δώσε μεγάλη προσοχή, διότι δεν είναι τυχαία αυτά τα 3 εφτάρια που πέσανε. 21η μοίρα, Σκορπιός, 21η μοίρα. Είναι σκοτεινή μοίρα. Μην τρομάξεις, κάποια πράγματα δεν τα γνώριζες, τώρα θα τα γνωρίσεις, αλλά ό,τι κάνεις στη ζωή σου, επειδή έχεις ικανότητες, επειδή έχεις σύνδεση, επειδή έχεις κληρονομικό χάρισμα, να τα χρησιμοποιήσεις μόνο για αγάπη και φως. Η συγκεκριμένη λοιπόν, η 21η μοίρα, παίρνω τώρα τη μοίρα από 20 έως 25, είναι γενική, είναι ένα γένος λοιπόν, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι η σκοτεινή μοίρα εκεί του Σκορπιού. Είναι ένα ιδιαίτερο, περίεργο, κομβικό σημείο μοίρας, διότι εκεί έχουμε τους δεσμούς, παίζουν μεγάλο ρόλο, έχουμε την κλίδα της μαγείας, όπου εκεί ελέγχεται στην έξαρσή της και στο μεταφυσιτικό της επίπεδο η σελήνη. Και εκεί επίσης υπάρχουν και οι σεληνιακές δυνάμεις της Εκάτης. Εκάτη, ναι, εντάξει, είναι τα διαφορετικά ονόματα της σελήνης. Είναι και η μαύρη σελήνη που λένε, είναι η Λίλιθ που λέγανε, τέλος πάντων κτλ. Μεγάλη διέστηση. Εσύ, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, μιλάμε κυρίως για γυναίκες βέβαια, αλλά είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, οπουδήποτε έχεις αυτή τη μοίρα, γιατί παίζουν ρόλο και ο οίκος, αλλά και ο πλανήτης που υπάρχει εκεί και γεμίζει, έχεις πολύ μεγάλη διέστηση, μαγική σχεδόν διέστηση και δυνατότητες. Εντάξει. Εδώ χρειάζονται πάντα αυτό που λέμε θετικές επικλήσεις, δηλαδή πάντα είπαμε φως και αγάπη. Είναι μια μοίρα πολύ σκοτεινή. Είναι μία μοίρα η οποία εκεί είναι αυτό που λέμε και η ανατολή των καρμικών καταχρήσεων. Θέλει μεγάλη προσοχή στο όταν είμαστε εκεί λοιπόν να λειτουργούμε εμείς με πολύ θετικό τρόπο σε αυτά τα οποία κάνουμε. Πάνω σχάρα. Αν ασχοληθείς εσύ με την αστρολογία, με τα ταρό, με αριθμολογίες, με δεν ξέρω τι άλλο, με να γίνεις medium, δεν ξέρω τι, ή να ασχοληθείς έστω και ερασιτεχνικά, ή να πηγαίνεις σε άλλους ανθρώπους για να σου λένε, θέλει μεγάλη προσοχή,
να γίνονται οι καρμικές σου συνδέσεις και να ελκύεις ανθρώπους οι οποίοι είναι στο φως. Αυτό λέει η αστρολογία. Πρόσεξε, δεν το λέω εγώ. Αυτό σου μεταφέρω εγώ απλά μια πληροφορία, γιατί εσύ την άνοιξες την πύλη. Είναι η δικιά σου πύλη. Βέβαια, ανοίχτηκε για να σου πει ότι έχεις μεγάλη διέστηση, έχεις μεγάλη δύναμη, σου αρέσει το απόκριφο, το μυστικό κτλ. Επίσης, σου αρέσει, γιατί εκεί είναι της εκάτης ο ερωτισμός, η σαγήνη, εντάξει, σου αρέσει να ελκύεις το αντίθετο άλλο φύλο, ας το πούμε, και όλα γίνονται με έναν τρόπο, πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο αρκετά θετικό και όχι χειριστικό, εντάξει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι εάν κάνεις κατάχρηση της εξουσίας, εάν κάνεις κατάχρηση αυτού του δώρου, εάν κάνεις κατάχρηση με τρόπο δηλαδή πονηρό για να πετύχεις τους σκοπούς σου, τότε κλειδώνει η μοίρα, κλειδώνει πραγματικά, και κάθε προσπάθειά σου μετά να λειτουργήσεις θετικά θα γίνεται όλο και πιο μάταιο. Μπορεί να σε τρομάζει αυτό που σου λέω, είναι η αστρολογική βέβαια εξήγηση. Αισθάνομαι όμως κυρίως ότι πρέπει να σου το πω, διότι επίσης εδώ η ζωή σου χρειάζεται προσοχή για να μην επέλθει πίκρα στα ερωτικά. Εντάξει, επειδή σχετίζεται πολύ με το ερωτικό κομμάτι αυτή η κλίδα, αυτή η πύλη που άνοιξες, σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, ενώ δηλαδή η αγάπη, ο έρωτας, οι σχέσεις, πρόσεξε τι μέσα θα χρησιμοποιήσεις, διότι κάποια πράγματα κλειδώνουν και γίνονται μάταια. Αυτό, πρόσεξε, το λέει η αστρολογική συγκεκριμένη μοίρα. Παίζει μεγάλο ρόλο, εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία, κάποιος μπορεί να μην δώσει, μπορεί να το αγνοήσει, δεν ξέρω τι, να πει τα δικά του. Θέλω όμως γενικά, από τη στιγμή που βλέπεις εμένα αυτή τη στιγμή και σου κάνω αυτό το άνοιγμα και με 3 εφτάρια εδώ μέσα και με το Σκορπιό στην 21η μοίρα, οφείλω να σου το πω. Όμως, να πάμε λιγάκι να δούμε και 2-3 πραγματάκια. Αυτή λοιπόν η μοίρα, αυτή λοιπόν η πύλη που άνοιξες, λέγεται υπακούοντας στη συνείδηση. Εντάξει. Εδώ σου λέει ότι πρέπει, καλό είναι ας το πούμε, να καταλάβεις ότι υπάρχει ένας καρμικός νόμος, γιατί εδώ γίνεται ενεργοποίηση του καρμικού νόμου, είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως, εντάξει, ότι πρέπει να είσαι απόλυτα έτοιμος, έτοιμη να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες με οποιοδήποτε κόστος, εάν παραβείς κανόνες, εντάξει. Και γενικά χρειάζεται να καταλάβεις ότι και στο ερωτικό κομμάτι αυτούς που ελκύεις είναι, διότι μέσα σου η συνείδησή σου σε ένα πολύ βαθύτερο, ίσως σκοτεινό ψυχικό επίπεδο ελκύεις αυτούς ή αυτές που ελκύεις. Είναι μια καρμικές συναντήσεις. Συνήθως αυτές τις συναντήσεις με ανθρώπους, δηλαδή με το σύζυγο, με τον εραστή, με το φίλο σου, αυτά... Έπρεπε να συναντηθείτε. Είναι υποχρεωτικό. Όσο και αν κάποιος τώρα αρχίζει και πιστεύει, μα καλά, υπάρχει ελεύθερη βούληση ή δεν υπάρχει. Okay, αυτό είναι συζητήσιμο, δεν το αναφέρω τώρα, δεν μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Όμως, αυτό που σου λέει η συγκεκριμένη θέση, η συγκεκριμένη μοίρα, είναι η εσωτερική σου πνευματική ελευθερία. Έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις σκοτάδι ή φως, έχεις το δικαίωμα βεβαίως να χρησιμοποιήσεις τις ψυχικές σου δυνάμεις. Πάντα όμως για θετικό τρόπο, για βοήθεια, όχι για κατάχρηση. Να σου πω ένα παράδειγμα, μου έρχεται φλασιά, απλά θα σου το πω. Επειδή το λέει η αστρολογική μοίρα, εγώ απλά λέω, εντάξει. Αν χρησιμοποιήσεις κάποια ξόρκια, περίεργα, δυνατά, στα οποία ίσως και να μην τα γνωρίζεις πώς λειτουργούν, μπορεί εκεί να γεμίσει το κάρμα σου πολύ αρνητικά και αρχίζει και κλειδώνει και κλειδώνει και κλειδώνει. Στο λέω αστρολογικά, στο εξετάζω αστρολογικά. Αν θες πίστεψέ το, αν θες μην το πιστεύεις, εντάξει. Εγώ οφείλω απλά να σου το πω, γιατί αυτό μου έρχεται. Όμως είναι μια πολύ δυνατή μοίρα και πραγματικά μπορούν να σου δώσει αυτό που λέμε την πνευματική ελευθερία. Είσαι ένα άτομο το οποίο, ναι μεν ενδιαφέρεσαι για τον έρωτα, την αγάπη, αλλά μέσα σου βαθιά, επειδή λειτουργεί η Εκάτη, είναι στο παλιό η Λίλιθ, και η Λίλιθ είναι μια σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, μια σκιά, αλλά είναι πολύ ανεξάρτητη. Σου αρέσει και η ανεξαρτησία. Δεν θες να μπει σε δεσμά περίεργα.
Και βεβαίως το δισκοπότηρο λοιπόν βγήκε και εδώ, κοιτάξτε να δείτε, βγαίνουν, έχουν βγει ανάποδα. Εδώ είναι καρκίνος στο ζώδιο και λέει πρόσεξε να δεις τις ψεύτικες υποσχέσεις που μπορεί εσύ να δώσεις στους άλλους, συμφωνίες που δεν τηρούνται και από τους άλλους βέβαια και να σε επηρεάσουν και γενικά ανασφάλεια και απώλεια αγαθών. Θέλω να το προσέξεις. Εντάξει. Στο θετικό του όμως, γιατί πάντα όταν γεμίζουμε το κάρμα μας με θετικό τρόπο, έχουμε πνευματική αναζήτηση, είναι αυτό που σου βγήκε, ναι, μπορείς να το κάνεις για θετικά μόνο. Προσφορές, απολαύσεις, οι απολαύσεις είναι και η ερωτική απόλαυση, όντως έχει βγει και έντονη σεξουαλικότητα εδώ, sorry που στο λέω αλλά είναι αλήθεια, γιατί είναι στο δεκανό της εκάτης εδώ, γι' αυτό υπάρχει, και καινούργια ξεκινήματα και πλούσια συναισθήματα. Δεν θα τα ήθελες αυτά στο θετικό? Νομίζω ότι θα τα ήθελες. Και βεβαίως επειδή είναι νερό και τα βάθη κάτω του νερού σημαίνει και το βάθος, έτσι, γιατί πάμε συμβολικά τώρα να το δούμε. Τα βάθη λοιπόν του νερού, ο Ποσειδώνας πολλές φορές, ναι, μεν έχει μια πνευματικότητα, αλλά τα θολώνει τα νερά. Και δεν μπορείς να διακρίνεις την αληθινό, ότι είναι ψεύτικο, και νομίζεις ότι κάνοντας αυτό είναι αληθινό. Στο διατάφτα όμως σημαίνει ότι ελκύεις ανθρώπους, δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι γύρω σου, σε οποιοδήποτε επίπεδο, από οικογένεια, συγγενείς, φίλους, ερωτικούς συντρόφους κτλ. Μου έπεσε και αυτή η κάρτα, που είναι η κάρτα της μάχης. 5 ξυφών. Έπεσε μόνο το ανάποδα, έτσι. Δηλαδή εδώ έτσι έπεσε και πάνω στο σελινίτη που συνδυάζεται με τη σελήνη. Λοιπόν, πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Τις μάχες που θα δώσεις, τι θα υπερασπιστείς, γιατί εδώ δείχνει και φωτιά, δείχνει και έναν φανατισμό λίγο. Γενικότερα, προσέχουμε. Δηλαδή, είναι μία κάρτα που δηλώνει την προσοχή, να επιλέγεις με προσοχή τις μάχες που θέλεις να δώσεις. Και γενικά στη ζωή, ναι, να μάθεις και να χάνεις. Θα χάσουμε. Δεν κερδίζουμε πάντα, φίλες και φίλοι. Κάποιες μάχες θα τις χάσουμε. Είτε είναι απλές, είτε είναι χαζές, είτε είναι χωρίς άνευ ουσίας ή σημασίας, είτε είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για εσένα. Όμως είναι ένα πολύ πνευματικό άνοιγμα εδώ, έχει πάρα πολύ δύναμη. Ήδη με πονάει λίγο το κεφάλι μου. Λοιπόν, και βγαίνει το 2 πεντάκτηνο, είναι μια καλή κάρτα, ισορροπίες. Το πρώτο πράγμα που έρχεται εδώ, κράτα ισορροπίες. Έχεις επιλογές στη ζωή, βεβαίως. Πολύ απλά να σου το πω, σκοτάδι φως, έτσι. Πέρα από αυτό όμως και στο κομμάτι και στο επαγγελματικό και στο ερωτικό, εδώ σημαίνει ότι έχεις επιλογές. Είναι καλή κάρτα, κυρίως συνδέεται με τον εγώ καιρό, μια βασίλισσα ξυφών, πολύ δύναμη. Μάλιστα. Βασίλισσα εδώ, βασίλισσα εδώ, η ενέργεια, η θηλυκή ενέργεια είναι παντοδύναμη εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως εδώ έχει να κάνει και με το λόγο. Ξόρκια και τα λοιπά, τα προσέχουμε. Προσέχουμε τι κάνουμε. Και βεβαίως εδώ έχει βγει ένας βασιλιάς. Είναι το απόλυτο ερωτικό ζευγάρι. Εντάξει. Και οι δύο είναι δυνατοί, αλλά σαν να λέει μια ιστορία εδώ πέρα. Για να τους φέρω αυτούς τους δύο. Σαν αυτή να του την μπαίνει, σαν να του τη λέει, με λόγια βεβαίως, να τις φέρω αυτές τις κάρτες κοντά, και αυτός εδώ πέρα να έχει μου τρώσει. Ζώδια γης, κυρίως Σταύρος είναι εδώ, εγώ και ο βέβαια και Παρθένος, εδώ είναι ζώδια του αέρα, εντάξει. Δίδυμος, Ζυγός, κυρίως Ζυγός είναι εδώ πέρα και πώς το λένε και Υδροχόος. Αυτή μιλάει, αυτός ακούει αλλά δεν αντιδρά. Αυτή μπορεί να είναι και μία σχέση στην οποία έχετε πέσει. Εσύ μιλάς, αναρωτιέσαι, θέλεις πράγματα, θέλεις τον ερωτισμό, θέλεις τις νύχτες με το κρεβάτι, θέλεις ρομαντισμό, θέλεις πολλά πράγματα, αλλά εκείνος σαν να μην πολύ ανταποκρίνεται. Γιατί είναι αλλού, είναι αλλού γατζωμένος. Μπορεί να έχεις μπλέξει με τον άντρα που έχει το αρχέτυπο του να βγάλω λεφτά, να αφήσω ένα όνομα, να πετύχω κοινωνικά, να έχω ένα τίτλο να κάνω. Ναι, οκ, okay, εντάξει, έτσι συμβαίνει, αυτό γίνεται, ναι. Και εσύ αναρωτιέσαι και μιλάς μετά για δικαιοσύνη και μιλάς με λόγια και γίνεσαι πολλές φορές και λίγο επιθετική ίσως σε αυτόν. Έχεις δύναμη όμως. Έχεις απίστευτη δύναμη. Και βεβαίως εδώ τι σου λέει, κράτα ισορροπίες. Το κλειδί σου γενικά. Από όλο αυτό το ρίξιμο εδώ, αυτό που σου λέει είναι κράτα τις ισορροπίες. Δεν θα χάσεις. Και σε θέματα ερωτικής φύσεως, και σε θέματα γνωριμίων νέων, και σε θέματα επαγγελματικά. Εδώ μπορεί να είσαι εσύ, να δουλεύεις σε μια εταιρεία, αυτό είναι το αφεντικό και του την παίρνεις, έτσι. Δεν μασάς.
Έχεις μεγάλη ψυχική αντοχή και δύναμη. Θέλει προσοχή όμως αυτά που σου είπα προηγουμένως. Αυτή η μοίρα μπορεί να μετατραπεί, φυσικά εννοείται ότι έχουμε το δικαίωμα, έτσι, ή σκοτάδι, φως είπαμε. Όταν είναι στο φως, μπορεί να σου φέρει μεγάλη ελευθερία, αλλά και πολλά δώρα. Πάρα πολλά δώρα. Δώρα ενέργειας, δώρα ύλης, δώρα συναισθηματικά. Και τα έχει ακριβώς και εδώ πέρα. Δώρα πνεύματος λόγου, δώρα ύλης, πολύ και χρήμα και αυτά και ύλη. Εντάξει. Λοιπόν, και επιλογές και εξισορροπώ και τα καταφέρνω και γίνομαι τετραπέρατος, τετραπέρατη. Στο αρνητικό, αφήστε το, δεν θέλω να το σχολιάσω άλλο. Λοιπόν, πολύ δυνατό ρίξιμο και αυτό εδώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψεις τη γνώμη σου, για όλους το λέω τώρα εδώ, πώς σου φάνηκε αυτό το ρίξιμο, αν σου έκανε κάτι εντύπωση, αν κάτι ήταν ιδιαίτερο και αν είχε για σένα δηλαδή κάποιο ενδιαφέρον, ας το πούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, προχωράμε, θα προχωρήσουμε εννοείται στο επόμενο βίντεο και στην επόμενη ανάλυση που ετοιμάζω. Να είσαι καλά.